αν την καταλληλότερη ώρα να μπορούσε να την εκδηλώσει. Αλλά δεν θα το αποφασίσει. Θέλω καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους σας για την στήριξη που δείξατε στη Νέα Δημοκρατία και στο Βουλιάκο Τσουλάκη. Είναι μια σημαντική εκλογική τύχη οι προηγούμενες εκλογές, την οποία θέλουμε να επαναλάβουμε και να αυξήσουμε στις εκλογές 25 Ιουλίου. Γι' αυτό γίνεται με την βοήθεια του δική σας. Η κυβέρνηση, η οποία πέρασε και έδειξε το τι μπορούσε να κάνει και απέδειξε ο Βουλιάκος Τσουλάκης ότι είχαν προσθεθεί 10 πράγματα και είχαμε πολλά περισσότερα. Αυτό δεν είναι και η ειδοποιώς διαφορά, συγκρίνοντας τις δύο λογικές. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι η Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή κάποιο άλλο. Το θέμα είναι η λογική που έχει η κάθε κυβέρνηση που έχει μέσα στον τόπο. Και νομίζω ότι με τις δυσκολίες που είχαμε αντιμετωπίσει όλοι, ο καθένας η καθημερινά ξεχωριστά, με τα προβλήματα τα οποία ήταν εξωγενείς παράγοντες είτε όχι δημιουργήθηκαν στη χώρα μας, τα οποία δεν ήταν και λίγα, κατάφερε ο κ. Μητσοτάκης να κρατήσει τη χώρα όρθια, να ενδυναμώσει το εξωτερικό, να στηρίξει τις Ελλήνες και τους Έλληνες. Έτσι λοιπόν η εκλογή η οποία έρχεται είναι μια εκλογή που θέλουμε να έχουμε μια αυτοδύναμη κυβέρνηση. Για όλα τα οποία λέμε, για άλλη μια φορά ακόμα να το δείξουμε στην πράξη το τι μπορούμε να κάνουμε. Το αποδείξαμε στο παρελθόν. Το αποδείξαμε στο παρελθόν. Απέδειξε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίο ΣΥΡΙΖΑ τι μπορεί να κάνει. Θυμάστε όλοι τι είχε συμβεί την περίοδο 15-19. Και αυτά δεν είναι θεωρίες. Είναι πράγματα που συνέβησαν, τα ζήσαμε ο καθένας η καθημερινά ξεχωριστά. Στηρίξαμε φορείς, στηρίξαμε χώρους όπως είναι το θέμα της Βούντας και των βουλευτικών επιχειρήσεων. Νομίζω ότι στις δύσκολες περιόδους που περάσαμε και με τον COVID, αλλά και με τον πόλεμο, ήταν καταστροφικός για τις επιχειρήσεις της Σιάτιστας, της Καλατινής, της Καστοριάς. Η κυβέρνηση έτσι μια σοβαρότητα, χωρίς παραπάνω εποσχές από ό,τι έπρεπε και κυρίως εφάρμοσε πράγματα τα οποία στην πράξη στήριξαν και στηρίζουν και συνεχίζουν να στηρίζουμε το εξαιρετικό και κομματικό προϊόν αυτό τη περιοχή. Κυρίε και κύριοι, δεν ήταν σήμερα εδώ όλοι οι συνάδελφοι για να πείσουμε κάποιον να ψηφίσει την Δημοκρατία. Ήρθαμε εδώ για να σα θυμίσουμε όλα αυτά που γίνανε 4 χρόνια. Και όταν το κάνουμε αυτό, είναι αρκετό για να πιστεί ο καθένα και η καθεμιά τι πρέπει να κάνει. Γιατί η διαφορά των δύο κόσμων είναι τεράστια, είναι σημαντική. Και στην πράξη, και στη θεωρία. Ακούμε λόγια, ακούμε προγράμματα τα οποία δεν τα έχουν προσδοκίσει, το πώς συγχύσει το καθένα. Ακούμε υπερβολές, ακούμε ψέματα. Εμείς είμαστε εδώ για να πούμε την αλήθεια, να διαπραγματεύσουμε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας, του Βαγγελικού Μητσοτάκη. Ο καθένας με τη δικιά του πινελιά, όλοι ίσοι είμαστε, αλλά δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Ο καθένας έχει μια διαφορετική πινελιά. Γι' αυτό αποδείχθηκε και στην εκλογική διαδικασία. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι πως είμαστε ενωμένοι εμείς να συσπηρώσουμε τους συμπολίτες μας, τους κατοίκους του Νομού Κοζάνης, να σταματήσουμε και να περιορίσουμε τις παράφορες φωνές, είτε προέρχονται από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, είτε από τα αριστερά της Νέας Δημοκρατίας, που προσπαθούν να καταφέρουν ένα πράγμα μόνο. Να μειώσουμε τη μεγάλη νίκη που θέλουμε να έρθει στις 25 Ιουλίου. Να μην δώσουμε την αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτός είναι ο σκόπος. Όμως αυτός ήταν ο σκόπος του κ. Τσίπρα όταν πέρασε τον νόμο της Απλής Αναλογικής. Ήξερε ότι θα είναι καταστροφικός για τη χώρα. Αλλά τι έγινε, η Απλή Αναλογική έχασε τις προηγούμενες εκλογές από την Απλή Λογική που επικράτησε στον κόσμο. Η Απλή Λογική του κόσμου έλεγε ότι θα στηρίξουν τη δουλειά του Μητσοτάκη και θα στηρίξουν τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό έρχεται. Εμείς θέλουμε λοιπόν να ενισχύσουμε αυτό εσάς. Είστε άνθρωποι οι οποίοι έχετε κάνει και στο παρελθόν. Είναι χρήσιμο να ξαναγίνει και τώρα. Πρέπει να βγούμε στην κοινωνία, στους συγγενείς μας, στους φίλους μας, στους γειτονές μας. Και όχι να λέμε, τώρα πέρασαν οι πρώτες εκλογές. Ποιος θα πάει σπίτι σπίτι να γυρίσει και ποιος θα το κάνει. Εμείς θα το κάνουμε όλοι. Και όσοι πρέπει να έχουν τη διάθεση να το κάνουν. Αλλά αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας για να δώσουμε μια ισχυρή αυτοδυναμία.